Πάμε λίγο τώρα στη Νέα Δημοκρατία, γιατί και αυτή ανησυχεί στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ τι μπορεί να συμβεί, γιατί αυτό μπορεί να σημάνει, όπως πολύ σωστά είπε και ο κύριος Κατηχωρίτης, πιθανές εκλογές. Υπάρχει βεβαίως και στον ορίζοντα της Νέας Δημοκρατίας ένας προγραμματισμός. Θα καλησπερίσω στο σημείο αυτό τον Στέλιο Κανέλο, τον πρόεδρο της ΝΟΟ Δευτειότητας. Καλησπέρα κύριε Κανέλο. Καλησπέρα κύριε Βούτσινε, καλησπέρα και στους τηλεθεατές. Και πριν προχωρήσουμε, να εκφράσω και εγώ τα θερμά μου συλληπιτήρια στην οικογένεια του Βαγγέλη Στάικου, ενός κεντρογενούς πολιτικού και ενός μάχημου δικηγόρου. Και λέω κεντρογενούς πολιτικού, γιατί το πολιτικό κέντρο, το ιστορικό κέντρο στην Ελλάδα, έχει τροφοδοτήσει διαχρονικά πολλούς κομματικούς σχηματισμούς, πολλές πολιτικές κινήσεις και υπήρξε σημείο αναφοράς πολλών μεταρρυθμιστικών και προς τη δεξιά και προς την αριστερά πρωτοβουλειών. Θερμά συλληπιτήρια λοιπόν. Ακριβώς. Ένας φάρος ήταν για νέους ανθρώπους και στον πολιτικό και στον επαγγελματικό και στον κοινωνικό βίο. Πάμε τώρα κύριε Κανέλο, λίγο θέλω ένα πρώτο σχόλιο. Σε λίγο θα επιχειρήσουμε να έχουμε σε 3 με 5 λεπτά κάποιες απόψεις από το ΣΥΡΙΖΑ. Πάμε όμως, γιατί νομίζω υπάρχει ανησυχία και στη Νέα Δημοκρατία, διορθώστε με, για τις εξελίξεις στο εσωτερικό, γιατί όλο αυτό μπορεί να είναι, αν θέλετε, ένα σπιράλ εξελίξεων. Κοιτάξτε. Πέρα από το σπιράλ της ύφεσης στο οποίο βρίσκεται η χώρα, της οικονομικής ύφεσης, μπορεί να έχουμε όντως ένα σπιράλ εξελίξεων. Γιατί η διακυβέρνηση δεν είναι μια ισοκομματική διαδικασία. Η διακυβέρνηση δεν έχει να κάνει με την πολιτική γραμματεία, με την κεντρική επιτροπή, με τα συνέδρια. Αυτό που μας ανησυχεί είναι πώς μεταπίπτουμε από μια ανάγκη διακυβέρνησης, από μια κυβέρνηση που έχει σχετικά νοπή λαϊκή εντολή, 7 μηνών, σε μία ακυβερνησία και σε διαρκή ομφαλοσκόπηση. Έχουμε φτάσει στο σημείο σήμερα να ασχολούμαστε περισσότερο στην επικαιρότητα με τα κομματικά όργανα του ΣΥΡΙΖΑ παρά με τις κυβερνητικές πρωτοβουλίες και το καθήκον που έχουμε εμείς ως αξιωματική αντιπολίτευση να ασκούμε γόνιμα και δημιουργικά το ρόλο μας. Δεν έχετε ρόλο ουσιαστικά τώρα λόγω των εξελίξεων αυτών, μου λέτε κύριε Κανέλο. Όχι. Δεν σας μέμφωσε αυτό. Ναι, έτσι, καταλαβαίνω πώς το λέτε. Ναι. Δεν λέω αλλά αυτό. Αλλά δεν υπάρχει πεδίο δράσης. Δεν μου λέω λέτε. Αυτό. Ναι. Λέω ότι η χώρα βρίσκεται στα αβαθή. Βρίσκεται σε μία κατεύθυνση χωρίς πηξίδα. Όταν αντί για διακυβέρνηση, αντί για συζήτηση μεταξύ των πολιτικών δυνάμεων, έχουμε διαρκή συνεδρίαση κομματικών οργάνων, όταν έχουμε πρεσβεύσει όλη η πολιτική της γενιάς μου το τέλος της κομματοκρατίας, και το εννοούμε. Ναι. Και δεν είναι κακό να συμμετέχουμε σε κόμματα, αλλά να ξέρουμε ότι άλλο πολιτική και άλλο εσωκομματική ομφαλοσκόπηση. Όταν λοιπόν έχουμε μιλήσει για το τέλος των παραδοσιακών κομματικών συνηθιών και της κομματοκρατίας και βλέπουμε κάθε μέρα συνεδριάσεις κομματικών οργάνων 10 ώρες, 20 ώρες, 2 μέρες, 3 μέρες. Είναι αλήθεια ότι δεν πολύ ενδιαφέρει τον κόσμο. Ακριβώς. Κύριε Κανέλο, και θέλει να λύσει τα προβλήματά του. Γι' αυτό και εμείς. Στον ένφια, στην δόση που είναι να πληρώσει στην εφορία, στο ασφαλιστικό ταμείο και πού θα τα βρει αυτά. Μα είναι ξεκάθαρο και το τονίσαμε και σαν παράταξη ότι τα εσωκομματικά της Νέας Δημοκρατίας στην παρούσα κρίσιμη καμπή δεν είναι το πρωτεύον για την κοινωνία. Δεν είναι το πρωτεύον για Χαίρομαι την οικονομία. Που το αναγνωρίζετε κι εσείς, ας το αναγνωρίσουν και οι υπόλοιποι όμως. Το πρωτεύον είναι οι αποφάσεις και τα αποτελέσματα. Και πρέπει να καταλάβουμε ότι ο ιδιωτικός τομέας και ο δημόσιος επιτελικός τομέας και οι πολίτες και όλες οι παραγωγικές ομάδες δεν μπορούν να βρίσκονται αποσβολωμένοι μπροστά στα επαρξιακά προβλήματα των κομμάτων. Θέλουν λύσεις. Θέλουν συμμετοχή στην καθημερινότητά τους. Άρα υπάρχει κυβερνητικό κενό. Και δεν πηγάζει αυτό από μια έλλειψη νομιμοποίησης. Δόξα τω Θεώ, νομίζω, και νεαρός είναι ο Πρωθυπουργός, παρά τα λάθη τα σημαντικά. Και υπάρχουν πολλές νέες πολιτικές παράμετροι που θα επέτρεπαν τη διακυβέρνηση της χώρας και με ισχυρές συνενέσεις και με διάλογο. Δεν γίνεται αυτό όμως. Τι στηρίζετε εσείς σε αυτή την κυβέρνηση τώρα, κύριε Κανέλο, Νέα Δημοκρατία, πριν έρθω στα εσωτερικά σας? Στηρίζετε την κυβέρνηση και τη συμφωνία που έκανε, την ευρωπαϊκή πορεία της χώρας? Τη συμμετοχή στο σκληρό πυρήνα της Ευρώπης. Οτιδήποτε με βάση τα δυσμενή δεδομένα μπορεί να διασφαλίσει και να κατοχυρώσει σε αυτήν την παράνοια την πολιτική που έχουμε ζήσει το τελευταίο χρόνο, και το λέω ξεκάθαρα, ναι, οτιδήποτε διασφαλίζει την παραμονή στο σκληρό πυρήνα της Ευρώπης το στηρίζουμε. Και όχι για κάποιον άλλο λόγο, αλλά γιατί είναι προφανές ότι όταν τα κόμματα και οι παρατάξεις και οι πολιτικοί δεν υπηρετούν το εθνικό συμφέρον και την εθνική ανάγκη,
Πολύ απλά δεν κάνουν για την πολιτική, κάνουν για κάτι άλλο. Θέλω να βάλετε μια ανωτελεία. Θέλω να αντλήσω πληροφόρηση λίγο από τον κύριο Βέτα, τον βουλευτή ΣΥΡΙΖΑ Φθιότητας, για αυτά που έγιναν στην Κεντρική Επιτροπή. Μείνετε λίγο στην αναμονή, κύριε Κανέλο. Βεβαίως. Καλησπέρα, κύριε Βέτα, τι κάνετε? Καλησπέρα, κύριε Βούτσινε, καλησπέρα στον κύριο Κανέλο. Να είστε καλά. Θέλουμε να μας πείτε, έχετε ξεκινήσει ξεκαθάρισμα λογαριασμών εκεί στο ΣΥΡΙΖΑ? Όχι, δεν νομίζω. Τι γιατί? Ο Πρωθυπουργός μίλησε για έκτακτο συνέδριο το Σεπτέμβριο, είπε για εσωκομματικό δημοψήφισμα, έστειλε τα μηνύματα, πέταξε το γάντι. Έχουμε παρετήσεις 17 ατόμων από την Κεντρική Επιτροπή. Τα ξέρετε, κύριε Βέτα, γι' αυτό είπα για ξεκαθάρισμα λογαριασμού. Βεβαίως. Κοιτάξτε, νομίζω πως ο τίτλος είναι πάρα πολύ, πολύ βαρύς. Μιλάμε για διαφορετικές απόψεις που τις συναντάμε σε τέτοιου είδους κρίσιμες στιγμές. Είναι μια πάρα πολύ κρίσιμη στιγμή. Ναι. Και προφανώς υπάρχουν και σύντροφοι οι οποίοι αντιλαμβάνονται την θέση τους έτσι όπως την αντιλαμβάνονται και νιώθουν την ανάγκη να παραιτηθούν από την Κεντρική Επιτροπή του Κόμματος. Παρ' όλα αυτά, το μεγάλο θέμα είναι σήμερα τι ακριβώς ψάχνει να βρει αυτός ο ΣΥΡΙΖΑ, τι ακριβώς προασπίζεται, τι ακριβώς διακυβεύεται στη χώρα. Για πείτε μας, έχετε εντοπίσει τα προβλήματα, κύριε Βέτα? Κοιτάξτε, τα προβλήματα εννοείται στο κόμμα. Βεβαίως, γιατί εσωτερικά δημιουργείται και βγαίνει και στο εξωτερικό, δηλαδή εννοώ στην πολιτική. Ναι. Ναι, θα σας απαντήσω διαφορετικά. Έχω εντοπίσει τα προβλήματα στην κοινωνία. Έχω απαντήσει, μιας και είμαι επαγγελματίας, τα προβλήματα στους συναδέλφους επαγγελματίες. Έχω αντιμετωπίσει και βλέπω τα προβλήματα που έχουν σήμερα μικρομεσαίοι επιχειρηματίες, οι οποίοι δεν μπορούν ασφιχτιούν σε αυτό το δύσκολο τραπεζική, σε αυτή τη δύσκολη τραπεζική ατμόσφαιρα. Αν θέλετε, συναντάω ανθρώπους ηλικιωμένους, οι οποίοι αν ανησυχούν αν αύριο θα πάρουν τη σύνταξή τους ή όχι. Αντιμετωπίζω αυτά τα προβλήματα. Αυτή η κυβέρνηση, ξέρετε, και το ξαναλέω και θα το ξαναλέω, δεν ήρθε εδώ να λύσει μόνο τα προβλήματα του κόμματός μας. Το κόμμα μας πρέπει να σταθεί απέναντι στα πολύ δύσκολα προβλήματα της κοινωνίας. Νομίζω ότι ξέρετε ποια το ίδιο είπε και ο κύριος Κανέλος. Δεν πολύ ενδιαφέρει τον κόσμο τι γίνεται εσωτερικά. Όχι, στο ΣΥΡΙΖΑ και τη Νέα Δημοκρατία. Κοιτάξτε, θέλει λύσεις στα προβλήματά του. Θα σας απαντήσω. Αυτό είναι ένα θεώρημα στο οποίο μπορούμε να συμφωνήσουμε άπαντες. Το θέμα όμως είναι ότι η δική μου πολιτική θεώρηση διαφέρει κατά πολύ από την πολιτική θεώρηση του κ. Κανέλου, αλλά δεν είναι τη στιγμή να το συζητήσουμε τώρα αυτό. Άρα λοιπόν το κόμμα μου σήμερα και η κυβέρνηση ψάχνει σε ένα στενό χρονοδιάγραμμα, μιλάμε για 20 μέρες, να καταλήξει σε μια συμφωνία η οποία θα λύσει το πολύ μεγάλο πρόβλημα που σας ανέφερα πριν. Ναι. Τεράστια οικονομική αβεβαιότητα, τεράστιο το οικονομικό αδιέξοδο. Άρα λοιπόν ερχόμαστε να απαντήσουμε, θέλουμε δεν θέλουμε, δυστυχώς ή ευτυχώς, δυστυχώς μάλλον, σε αυτό το πρόβλημα. Σε αυτή τη μάχη, ξέρετε, θα υπάρξουν και απώλειες. Και το λέω με συνείδηση και το λέω με απόλυτο σεβασμό στις απόψεις εκείνες των συντρόφων μου, οι οποίοι δεν δέχονται αυτή την άποψη. Με απόλυτο σεβασμό. Όμως εγώ κρίνω ως μονάδα, ως προσωπικότητα, ως Δημήτρης Βέτας, ότι αυτό που πρέπει να κάνω σήμερα είναι να στηρίξω την πολιτική του Πρωθυπουργού και αυτής της κυβέρνησης. Αυτό κάνω, τίποτα περισσότερο. Αν τώρα θα υπάρξουν διαφωνίες, θα υπάρξουν διαχωρισμοί, θα υπάρξουν χωρισμοί, θα υπάρξουν αποχωρήσεις, αυτό το κατανοώ απόλυτα, αλλά δεν νομίζω ότι κάποιος το προκαλεί, αν θέλετε, για να κερδίσει κάτι εξαιρετικά μεγάλο μέσα στο κόμμα. Θα πληγωθεί το κόμμα και θα πληγωθεί η κυβέρνηση. Είναι ήδη πληγωμένη. Κανείς δεν είναι χαρούμενος γι' αυτό, κανείς δεν είναι ευτυχισμένος γι' αυτό να βλέπει ότι αποχωρίζεται συντρόφους του και μάλιστα ανθρώπους αριστεράς, οι οποίοι έχουν δώσει τους αγώνες. Ναι, είναι οι άνθρωποι που λένε εμείς παραμένουμε αντιμνημονιακοί, διαφωνούμε με αυτά που είπε ο Πρωθυπουργός, δεν το περιμέναμε αυτό. Προφανώς, αυτό λένε στο διατάφτα. Ναι, ξέρετε κάτι, προφανώς κύριε Βούτση, εγώ είμαι μνημονιακός και χαίρομαι πάρα πολύ που με τα μέτρα που μπορεί να ψηφίσω αύριο μεθαύριο θα φέρω το δικό μου μαγαζί σε εξαιρετικά δύσκολη κατάσταση. Νομίζω πως η λογική αυτή δεν πολύ περνάει. Ξέρετε, μακάρι τα προβλήματα του κόσμου να μην ήταν τόσο σπουδαία και να μπορούσαμε να τα λύσουμε και να έχουμε χρόνο να συζητήσουμε στον ΣΥΡΙΖΑ και να συζητήσουμε και να ξανασυζητήσουμε. Θα πω κάτι όμως και αισθανό κακώς. 60 τέρμινα να είχαμε στο ΣΥΡΙΖΑ να συζητάμε για τέτοια θέματα, δεν τελειώναμε. Yes. Άρα λοιπόν το θέμα είναι αλλού. Το θέμα είναι ότι φτάσαμε που φτάσαμε, δύσκολα τα πράγματα, πρέπει να πάρουμε μια απόφαση, όπως σας είπα, μέσα σε 20 μέρες. Είναι μεγάλη στιγμή για την ίδια τη χώρα. Εάν στις 22, στις 19 του μηνός, ψηφίσουμε ένα περίτρανο όχι και νιώσουμε περήφανοι εμείς του ΣΥΡΙΖΑ ότι πραγματικά δεν προδώσαμε τις προγραμματικές μας θέσεις, αλλά τα κάνουμε λίπα σε αυτό που λέει η ελληνική κοινωνία και η ελληνική οικονομία, τότε νομίζω ότι δεν μας χρειάζεται κανένας, δεν μας χρειαζόταν κανένας, δεν θα είμαστε χρήσιμοι, ούτε θα είμαστε στο μέλλον χρήσιμοι για κανέναν ελληνικό λόγο. Κύριε Βέτα, με δύσκολη η απάντηση, ναι. Δύσκολη η θέση μου, δύσκολη η θέση των συντρόφων που ψήφισαν ναι, αλλά όπως επιμένω το ξαναλέω, εμείς βάλαμε λοιπόν τα κάστανα στη φωτιά. Εμείς οφείλουμε και να τα βγάλουμε τα κάστανα από τη φωτιά. Κύριε Βέτα, με προβληματίζει, πρέπει να ομολογήσω και το άκουσα και από άλλους κύκλους, όχι για το έκτακτο συνέδριο, αλλά για το εσωκομματικό δημοψήφισμα αυτή την Κυριακή. Δηλαδή, αν δεν στηριχθεί, να πω υπόθεση εργασίας, αυτά που ο Πρωθυπουργός λέει, τι θα κάνουν δηλαδή, 20 Αυγούστου δεν θα ψηφιστούν τα μέτρα?
Να σας πω κάτι, καταρχήν. Υπάρχει μια, αυτό το γερό έχει τουλάχιστον φύγει ένα πολύ μεγάλο κομμάτι ψευδαίσθησης σε ό,τι αφορούσε τις δικές μας δυνατότητες ή αν θέλετε την αντίσταση των εταίρων, των Ευρωπαίων. Έχει ξεκαθαρίσει κάπως η κατάσταση. Νομίζω ότι αυτό το δημοψήφισμα, έχω την εντύπωση, έτσι όπως το αντιλαμβάνομαι εγώ, ότι αυτό το δημοψήφισμα, ξέρετε, θα αποτελούσε μια πρώτη εικόνα για το τι ακριβώς λέει το κόμμα. Για να μην πηγαίναμε αργότερα σε ένα συνέδριο, το οποίο ίσως να λειτουργούσε σε ένα άλλο χρόνο. Ναι. Μετά τη συμφωνία, νομίζω ότι τα πράγματα θα είναι εντελώς διαφορετικά. Η συμφωνία ψηφίζεται 20 Αυγούστου. Ίσως ο κ. Πρωθυπουργός, δικαίως νομίζω, θέλει να πάρει μια πρώτη αποτύπωση τι λέει το κόμμα σήμερα. Τι ακριβώς λέει το κόμμα. Αλλά επιμένω και λιβούτσι να λέω το εξής. Έχουμε 20-30 χιλιάδες μέλη στο ΣΥΡΙΖΑ, 40, δεν ξέρω πώς είναι αυτά τα μέλη. Δεν κρατάω εύκολα και κομματικούς αριθμούς, δεν με ενδιαφέρει ιδιαίτερα αυτό το πράγμα. Ναι, ναι. Σέβομαι το ρόλο του κόμματος. Το κόμμα είναι αυτό, ξέρετε, που στηρίζει για τις κυβερνητικές επιλογές και δεν αφήνει την κυβέρνηση να λοξοδρομεί πολλές φορές. Παρ' όλα αυτά, δεν μπορεί να είναι ο κύριος εκφραστής του μεγάλου θέλω αυτής της κοινωνίας. Θα σας πω ένα στοιχείο. 36% ψήφισε ΣΥΡΙΖΑ ο κόσμος. 36% του ελληνικού λαού. Το 78% του ελληνικού λαού θέλει λύση μέσα στο ευρώ. Αυτά ο κύριος Τσίπρας είναι μια πολύ μεγάλη εξίσωση, δύσκολη εξίσωση. Δεν ξέρω ποιου βαθμού πρέπει να τη λύσει ο Τσίπρας. Δεν θα τη λύσει κανένα μέλος, ξέρετε, ούτε στη Λαμία, ούτε στη Περχιάδα, ούτε στην Αταλάντη, ούτε εγώ ως βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ στη Λίδα. Είναι μια δύσκολη εξίσωση η οποία πρέπει να ικανοποιήσει. Πρώτα απ' όλα, το να παραμείνουμε σε αυτό που λέγεται. Αυτή ήταν η εντολή του κόσμου. Αυτό ήταν αυτό που ήθελε ο κόσμος. Και αυτό εξυπηρετεί. Και το δύσκολα μέτρα τα οποία πρέπει να τα αντιπαλέψουμε με ένα πρόγραμμα που οφείλουμε υπό προϋποθέσεις για να πάμε και σε εκείνο που λέγαμε κάποτε. Ότι ξέρετε, θέλουμε να ειδοποιήσουμε ένα πρόγραμμα, ένα κομμάτι του προγραμματός μας. Αλλά σε αυτή τη μάχη θα κάνουμε. Μέσα από φωτιά θα περάσουμε. Και νομίζω ότι αυτή η αριστερά δεν πρέπει να χάσει τη μεγάλη ιστορική στιγμή να κάνει πίσω αυτή τη στιγμή. Μάλιστα. Δεν πρέπει να τη χάσει. Εάν δεν ρωτάτε αν θα υπάρξουν απώλειες, νομίζω πως θα υπάρξουν απώλειες και δεν το λέω χερέκακα, δεν το λέω μονικά και δεν το λέω με ρεβασισμό. Για όνομα του Θεού και της Παναγίας. Αντιληπτό. Απλά θα μπορούσε το επόμενο θύμα να είμαι εγώ, ξέρετε. Αλλά νομίζω ότι ο ελληνικός λαός θέλει άλλα πράγματα. Θέλει να κάνει μια παρατήρηση ο κύριος Κανέλλος πριν σας αποδεσμεύσουμε, κύριε Κανέλλο. Θέλω να πω ότι υπάρχουν πολλά στοιχεία υπευθυνότητας στην τοποθέτηση του κυρίου Βέτα. Είναι ιστορικές στιγμές για τη χώρα. Το επόμενο χρονικό διάστημα, ο επόμενος μήνας είναι ιδιαίτερα κρίσιμος. Και θεωρώ ότι από οποιαδήποτε παράταξη και οποιοδήποτε πολιτικός όπου βρίσκεται, πρέπει να έχει πρώτα συνέστηση του διακυβεύματος και μετά μπαίνουν και οι προσωπικές μας γενικότερα απόψεις σε άλλο πλαίσιο. Αυτό ήθελα μόνο να πω. Άκουσα τον κύριο Βέτα. Υπάρχουν πολλά στοιχεία υπευθυνότητας από την πλευρά τη δικιά του βεβαίως, ως βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ. Και ήθελα απλά να το παρατηρήσω. Ναι. Κύριε Βέτα, σας ευχαριστούμε πολύ για τον χρόνο σας. Καλή συνέχεια. Καλό σας βράδυ. Λοιπόν, κύριε Κανέλλο, συνεχίζουμε λίγο. Όντως είναι μια καλή προσέγγιση, οφείλω να ομολογήσω, την οποία όμως δεν ασπάζονται τα περισσότερα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ. Και ξαναρωτώ, λοιπόν, όλες αυτές οι αναταράξεις στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ προκαλούν πολιτικές εξελίξεις, θα φέρουν προβληματισμό για την 20η Αυγούστου που είναι η συμφωνία και εκλογές Σεπτέμβριο ή Οκτώβριο ή Νοέμβριο. Καταρχήν είναι υγεία να υπάρχει διαφοροποίηση απόψεων, είναι υγεία σε όλους τους πολιτικούς χώρους να υπάρχει έντονος διάλογος, δημιουργικός διάλογος, ακόμα και δημιουργικές συγκρούσεις. Και για μένα είναι σεβαστές όλες οι απόψεις εφόσον διατυπώνονται με συνέπεια και διατυπώνονται με επιχειρήματα και βασιμότητα και στο προσκήνιο. Ένα το κρατούμενο. Το αν θα υπάρξει συμφωνία 20 Αυγούστου θα κριθεί τις επόμενες μέρες. Αυτό που πρέπει να πούμε σε κάθε περίπτωση είναι ότι η παραμονή της χώρας στην Ευρώπη, στην Ευρωζώνη, συγγνώμη, στην Ευρωζώνη και ο εξυγχρονισμός της χώρας, οι μεταρρυθμίσεις και μια προσπάθεια πραγματικής ανάπτυξης είναι κοινός στόχος των περισσότερων πολιτών και των περισσότερων υπεύθυνων πολιτικών δυνάμεων. Ποιος θέλει μια Ελλάδα απομονωμένη, ποιος θέλει μια Ελλάδα σε ύφεση διαρκή και ποιος θέλει μια Ελλάδα η οποία δεν προβαίνει σε εξυγχρονισμό των δομών της. Κανένας, νομίζω, σοβαρός, νουνεχής και άνθρωπος της παραγωγής και της βιοπάλης. Το δεύτερο που θέλω να πω είναι το εξής, ότι οι εθνικές εκλογές είναι νοπές, είναι πρόσφατες. Έχουν γίνει πολλά βέβαια, μεσολάβησαν πάρα πολλά, αλλά υπάρχουν νομίζω δυνατότητες να ασκηθεί η διακυβέρνηση της χώρας και να υπάρξει συνεννόηση των πολιτικών δυνάμεων στο να αποφύγουμε τον γκρεμό. Αν ωστόσο υπάρξουν εξελίξεις που οδηγήσουν τους επόμενους μήνες σε πρόωρες εκλογές, όλες οι πολιτικές δυνάμεις, άρα και η Νέα Δημοκρατία, οφείλουν να είναι έτοιμες προκειμένου να πούν και πάλι το πρόγραμμά τους, αλλά να πούν και αλήθειες. Και τονίζω την έννοια της αλήθειας. Ότι προεκλογικά πρέπει να αλλάξουμε κουλτούρα και νοοτροπία. Η Νέα Δημοκρατία, παραμονές των εκλογών του Γενάρη, κατηγορήθηκε από ένα κομμάτι
πολιτών ίσως και πολιτικών, ότι καταστροφολογούσε. Αποδείχτηκε ότι τελικά το να λες την αλήθεια έχει και κόστος. Αλλά η αλήθεια, όσο και αν πονάει, γιατρεύει. Και το κυριότερο είναι ότι στην κατεύθυνση των πολιτικών εξελίξεων, πέρα από τη διατύπωση της αλήθειας και τη διατύπωση και την απεικόνιση της πραγματικότητας, πρέπει να εμπνέουμε και τους πολίτες. Γιατί ξέρετε κάτι, σημασία δεν έχει να λες το σωστό μόνο, σημασία έχει να ακούγεσαι. Και για να ακούγεσαι πρέπει να εμπνέεις εμπιστοσύνη στον πολίτη. Γιατί αυτός είναι ο κανόνας της πολιτικής και η ουσία της δημοκρατίας. Κύριε Κανέλο, η Νέα Δημοκρατία έχει ασχοληθεί και με το θέμα, το εμπλέκω στην κουβέντα μας, με τον κύριο Βαρουφάκη και αυτό το παράλληλο σύστημα που ίσως να γινότανε για μεταβατικούς λόγους στο εθνικό νόμισμα ή σε ένα παράλληλο νόμισμα. Έχετε στη Νέα Δημοκρατία καταλήξει τι συνέβη, αν ο Πρωθυπουργός ήταν ενήμερος, διαψεύδεται αυτό από το Μέγαρο Μαξίμου, ότι δεν υπήρχε κανένα τέτοιο πλάνο ή πλαν B εξόδου από το ευρώ και την ευρωζώνη και να επιστρέψουμε στο εθνικό νόμισμα. Θέλω να ρωτήσω λοιπόν, ο Πρωθυπουργός δεν γνώριζε, ο μέχρι πρότινος στενός του συνεργάτης ο κύριος Βαρουφάκης τι έκανε ή λειτουργούσε κατά μόνας? Με απόλυτο τρόπο δεν μπορεί να μιλήσει κανείς. Σίγουρα στοιχεία γνώσης νομίζω ότι υπήρχαν. Αλλά ακόμα και αν δεν υπήρχε γνώση, οφείλει ο Πρωθυπουργός να γνωρίζει τέτοιες κινήσεις. Ή να τις πληροφορείται, ή να τις χειρίζεται αναλόγως. Όσον αφορά τον κύριο Βαρουφάκη, υπάρχουν πολιτικές διαστάσεις και υπάρχουν και κάποιες νομικές διαστάσεις με τις οποίες δεν θα ήθελα καν να ασχοληθώ αυτή τη στιγμή, γιατί δεν είναι νομίζω το ζήτημά μας τώρα να μπούμε στο νομικό κομμάτι. Θέλω μόνο να πω το εξής. Θέλω να πω ότι δεν είναι δυνατόν και έχει πληρώσει πολύ ακριβά η χώρα τις προηγούμενες δεκαετίες να ασκείται πολιτική εν κρυπτό και παραβίστο από οποιοδήποτε πολιτική δύναμη, από οποιοδήποτε πολιτικό πρόσωπο, να ασκείται η πολιτική με θεωρίες και με τακτικές συνωμοσίας και να πατάμε πάνω στην οργή και την αγανάκτηση των πολιτών από μια κατάσταση που μας έχει πληγώσει όλους επί 6-7 χρόνια και να εφαρμόζουμε ατομικά σχέδια ερήμην των θεσμών της Βουλής και της λαϊκής και δημοκρατικής νομιμοποίησης. Επομένως, η προσωπική διάσταση της πολιτικής του κυρίου Βαρουφάκη, στο επίπεδο που αφορά τα πιστεύω του, είναι μια ατομική του διαδρομή. Είναι αυτός και ο καθρέφτης του. Στο επίπεδο που αφορά τις δημόσιες υποθέσεις της χώρας, δεν είναι καθόλου ατομική του υπόθεση. Εκεί πέρα όλοι δεσμευόμαστε από τις επιλογές της χώρας, τις στρατηγικές της συμμαχίες και την νομιμότητα. Την νομιμότητα, όχι τη στενή νομιμότητα, την νομιμότητα εννοώ τη συνταγματική, την σωστή πολιτική και δεοντολογική λειτουργία. Θέλω να κλείσω μόνο με τον προγραμματισμό που κάνει η Νέα Δημοκρατία για το επόμενο διάστημα. Ο Βαγγέλης ο Μεϊμαράκης, ουδέν μονιμότερον του προσωρινού τελικά, κύριε Κανέλο, θα πορευτείτε με αυτόν μέχρι την άνοιξη του 16, αν δεν κάνω λάθος. Ικανοποιεί με την παρουσία του. Σαν Νέα Δημοκρατία τι γίνεται, πού βρίσκεστε σε αυτό το πλάνο συνολικότερα? Κοιτάξτε. Θέλετε εκλογές, διαβάζω χαμηλά ποσοστά πάλι, δεν έχετε ανακάμψει έτσι όπως τα θέλετε. Κοιτάξτε. Δεν είναι η εποχή για να αξιολογούνται δημοσκοπήσεις. Είναι τόσο πυκνές οι εξελίξεις που ξέρετε πολύ καλά ότι και ο τελευταίος μήνας ο Ιούλιος ήταν ένας μήνας γεμάτος γεγονότα. Θα είναι και οι επόμενοι μήνες ιδιαίτερα σημαντικοί. Αυτή τη στιγμή δεν έχουν σημασία τα νούμερα που μιλάμε σήμερα. Έχει σημασία ένα πράγμα. Έχει σημασία ότι η αξιωματική αντιπολίτευση το έχει κάνει πράξη. Πρώτον, να αποτυπώσει πλήρως την πραγματικότητα που αφορά τις στρατηγικές επιλογές της χώρας. Να διασφαλίσει με τη στήριξή της τη συμμετοχή στο σκληρό πυρήνα της Ευρώπης, το τονίζω, και στην διατήρηση των κατακτήσεων δεκαετιών και στους σκόπους των προηγούμενων γενεών. Και το τρίτο και το σπουδαιότερο είναι ότι η Νέα Δημοκρατία δεν αποτελεί, αν θέλετε, βαλβίδα εκτόνωσης προσωπικών στρατηγικών ή προσωπικών καπρίτσιων. Η Νέα Δημοκρατία έχει πλαίσιο λειτουργίας, εξυγχρονισμού, ένα πλαίσιο φιλελεύθερο, ένα πλαίσιο που εκφράζει ανατροπές, δημιουργικές, μεταρρυθμιστικές πραγματικές τομές και εκφράζει τον πολίτη, ο οποίος αντιμετωπίζει μακριά από το λαϊκισμό με την κοινή λογική την πραγματικότητα. Επομένως, θα υπάρξουν το επόμενο διάστημα διαδικασίες ανασυγκρότησης. Αλλά πάνω απ' όλα πρέπει να ξέρουμε το πολιτικό μας πλαίσιο. Και το πολιτικό μας πλαίσιο είναι να μην επαναληφθεί ποτέ στη χώρα ούτε το φαινόμενο αυτό της τραγωδίας που ζήσαμε αυτό το δίμηνο με τις τρομερές επιπτώσεις στην πραγματική οικονομία. Να μην επαναληφθεί επίσης στη χώρα το φαινόμενο να μην έχουμε νέες δυνάμεις και νέο αίμα στην πολιτική και οξυγόνο στο πολιτικό μας σύστημα, που το έχουμε δει τα προηγούμενα χρόνια. Και το τρίτο και το κυριότερο,
να σταματήσουμε επιτέλους να χαϊδεύουμε αυτιά. Και όταν θέλουμε να μην χαϊδεύουμε αυτιά και όταν είμαστε απέναντι στο λαϊκισμό, οφείλουμε να κάνουμε πρώτα σκληρή αυτοκριτική. Γιατί οι πολίτες δεν έχουν από εμάς ανάγκη να είμαστε διδάσκοντες, να τους επιδεικνύουμε το σωστό και το λάθος. Πρέπει η παρουσία μας και τα πεπραγμένα μας και όλη μας η προσωπικότητα να είναι παράδειγμα από μόνα τους. Άρα η νέα δημοκρατία με νέο αίμα, με στροφή στην κοινή λογική και στροφή γενικότερα και πάλι σε μια ευρύτερη συμπαράταξη, είναι σε θέση να επιτελέσει το ρόλο τον οποίο έχει από την ίδρυσή της. Σας ευχαριστώ κύριε Κανέλο για την παρουσία σας στο κεντρικό μας δελτίο. Καλό βράδυ. Πάμε σε διαφημιστικά μηνύματα. Θα επιστρέψουμε σε λίγο με την υπόλοιπη πολιτική και οικονομική επικαιρότητα και θα επιχειρήσουμε να αναδείξουμε το μεγάλο θέμα και τα μεγάλα προβλήματα που δημιουργούνται στην παλαιά Εθνική Οδό Λαμίας Τηλίδας με την συσσόρευση των μικρών και μεγάλων οχημάτων, καθώς οι οδηγοί θέλουν να αποφύγουν τα διόδια.